Αγαπημένη και μαγική Χαλκιδική, σήμερα βλέπουμε μια εξοχική κατοικία πανέμορφη σε 800 τετραγωνικά περιβάλλοντα χώρο αυτόνομο δικό του κήπο με πισίνα, η οποία είναι προς πώληση. Ένα μοναδικό ακίνητο το οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο ατού του πέρα από την πισίνα, πέρα από την απόσταση από θάλασσα, πέρα από την καταπληκτική, το καταπληκτικό στήσιμο που έχει, είναι ότι γεωγραφικά η τοποθεσία του δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο ρεύμα, το οποίο είναι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, δροσιά, ανεκτίμητη για το ελληνικό καλοκαίρι. Το συγκρότημα είναι σχετικά μικρό, είναι γύρω στις 14 κατοικίες. Εμείς είμαστε στη γωνία και η πισίνα είναι γύρω στα 55 κυβικά. Η κατασκευή είναι του 2004 όλου του συγκροτήματος. Τζακούζι. Και ένας πολύ μεγάλος χώρος για μπάρμπικιου, εξωτερικό μαγείρεμα και ψησίματα και οτιδήποτε. Ας δούμε, εδώ είναι το σημείο που ίσως μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα. Εγώ τουλάχιστον το νιώθω, το καταλαβαίνω, ότι έχει ένα διαρκές αεράκι, το οποίο είναι 2,5 ώρα το μεσημέρι. Είναι πολύτιμο για τα δεδομένα, ξανά λέμε, του ελληνικού καλοκαιριού. Και βλέπουμε γιατί από εδώ είναι το δάσος, από εδώ είναι τα γεωπελαγίτικα. Και από εκεί το Ποσίδι. Και εμείς βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά στην κορυφή ενός λόφου ανάμεσα σε αυτές τις δύο τοποθεσίες. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει. Τώρα, επειδή γίνονται κάποιες εργασίες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το επισκεφτούμε. Υπάρχει όμως και μια ξεχωριστή κατοικία εδώ πέρα με δύο υπνοδωμάτια, η οποία λειτουργεί βοηθητικά και αυξάνει τον αριθμό των επισκεπτών, που τα άτομα μπορούν να κινηθούν. Η αρχιτεκτονική κήπου είναι άριστη, παρόλο που την επιμελήθηκαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, νομίζω ότι κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Εκείνο το πεύκο πατάει στο διπλανό οικόπεδο, αλλά όλη η σκιά του πέφτει εδώ. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο πεύκο. Η ελιά αυτή πάρα πολύ όμορφη. Δείξω, γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ήδη εδώ πέρα μία μισή ώρα. Έκανα την προετοιμασία για το βίντεο και καθόμουν και θαύμαζα όλα αυτά τα στοιχεία. Το οικόπεδο εκτείνεται μέχρι εκεί. Φυσικά, περνώντας το εσωτερικό της εξοχικής αυτής κατοικίας, δεν θα μπορούσε παρά να μας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο έξω και μέσα. Το σπίτι είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά δεμένο. Όλα τα στοιχεία, άμα τα προσέξουμε με λεπτομέρεια, είναι αυτά που φαίνεται ότι, ας πούμε, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, τα κουφώματα, το χώμα των κουφωμάτων. Τα ξύλα που είναι εμφανής, επάνω θα δούμε, είναι εμφανής οι σκεπές. Εδώ τα δοκάρια, τα ξύλα, το ταβάνι. Τα μικρά διακοσμητικά στοιχεία, τα παράθυρα που βλέπουν. Όλα τα παράθυρα βλέπουν εδώ στο κήπο, στο Γρασίδι. Είναι πραγματικά, το χαίρεσαι να το ζεις στην καθημερινότητα. Εδώ στο ισόγειο έχουμε το χώρο της αλοκουζίνας και ένα μπάνιο βεσέ με ένα μικρό αποθετικό χώρο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα, υπάρχει παροχή για να δημιουργήσουμε
θεωρηθεί εδώ πέρα ένα τζάκι το οποίο οι τωρινοί ένικοι ιδιοκτήτες δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Αντί αυτού έχουν τοποθετήσει ένα φορητό κλιματιστικό εκεί. Αυτή είναι η κεντρική είσοδος του σπιτιού, θωρακισμένη. Αλλά καθότι εξοχική κατοικία, όλος ο κόσμος μπαίνει και βγαίνει από αυτό το άνοιγμα μπροστά, γιατί είναι και το καλύτερο σημείο του σπιτιού. Προχωράμε στο δεύτερο όροφο, να δούμε τους χώρους της διανυκτέρευσης. Εδώ είμαστε στο πρώτο υποδωμάτιο. Είπαμε ξανά, το έχουμε πει πολλές φορές, εξοχική κατοικία σημαίνει πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας πολλών ατόμων. Φίλοι, γνωστοί ή το οτιδήποτε. Οπότε, το πρώτο σημαντικό που μας ρωτάνε οι πελάτες μας είναι απόσταση από τη θάλασσα ή αν έχει πισίνα. Το δεύτερο σημαντικό είναι πόσα άτομα μπορούν να κοιμηθούν στο κάθε σπίτι που νοικιάζεται ή πωλείται. Εδώ είμαστε στο δεύτερο υποδωμάτιο και πριν είπαμε για τις εμφανείς και πες, εμένα προσωπικά είναι ένα στοιχείο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να κάθομαι με τις ώρες στο κρεβάτι και να κοιτάω τα ξύλα επάνω. Βέβαια, εγώ θα το προτιμούσα σε μια λίγο απόχρωση πιο ανοιχτή, αλλά και πάλι αυτό έχει το χαρακτήρα του, έχει το στυλ του. Εδώ είναι το μπαλκονάκι του δεύτερου του ορόφου. Πάλι παίρνουμε μια πολύ καλή εικόνα και αίσθηση του περιβάλλοντος χώρου. Πέρα από το δικό μας περιβάλλον χώρο και το δάσος από πίσω. Δουλάω από αποθηκευτικός χώρος, εδώ στο διάδρομο. Και το μπάνιο του ορόφου. Κατασκευή του 2004 σε ένα συγκρότημα 14 κατοικιών. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κατοικία είναι πιο προνομιούχος γιατί είναι στη γωνία και δεν έχει επαφή με τον υπόλοιπο οικισμό. Ο οικισμός έχει γεώτρηση. Έχει κάποιο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Χαλκιδικής και γενικά των εξοχικών κατοικιών. Το πρώτο πράγμα που είπα στους ιδιοκτήτες είναι ότι η κατασκευή δεν φαίνεται το 2004, φαίνεται πιο σύγχρονη. Γιατί τότε αυτό που φροντίσαν να κάνουν τα υλικά και όλη αυτή η διαδικασία ήταν προφανώς πολύ μπροστά από την εποχή του και φαίνεται πιο νέα. Και βέβαια είναι πολύ καλοσυντηρημένο το σπίτι.